Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην αντιπαράθεση μεταξύ των αστικών πολιτικών δυνάμεων για τις υποθέσεις παρακολουθήσεων και υποκλοπών του τελευταίου διαστήματος ήταν ότι εξ αρχής συγκρούστηκαν δύο καθηγητές, βασικοί εκπρόσωποι της αστικής συνταγματικής θεωρίας στην Ελλάδα, ο μεν πρώτος και ως εν ενεργεία υπουργός επικρατείας, ο δε δεύτερος και ως πρώην υπουργός και αρχηγός κόμματος. Η αντιπαράθεση αυτή αναπαράχθηκε και εντάχθηκε στη βασική επιχειρηματολογία από τη μια της κυβέρνησης για να στηρίξει τη θέση περί νόμιμων αλλά μη ηθικών πρακτικών και λαθών που με αποφασιστικότητα και με βάση το Σύνταγμα θα επιληθούν, ενώ από την άλλη υιοθετήθηκε και ενίσχυσε τη βασική επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που μίλησαν για συνταγματική εκτροπή, κατάλυση του κράτους δικαίου. Μάλιστα, η επιχειρηματολογία αυτή διανθίστηκε από τις τοποθετήσεις άλλων καθηγητών, δημοσιογράφων, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, άλλων δυνάμεων, με στόχο να χρεωθεί αποκλειστικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στην ένταση της καταστολής και των παρακολουθήσεων, να ενισχυθεί το ψεύτικο δίπολο του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη από τη μια και του προοδευτικού κράτους δικαίου από την άλλη. Η στόχευση συγκεκριμένη, η προβολή δηλαδή της κυβερνητικής εναλλαγής ως της καταλληλότερης λύσης και η ενίσχυση της λογικής της δημοκρατικής προοδευτικής κυβέρνησης ως του δίθεν αντίβαρου στον αυταρχισμό και την καταστολή. Η συζήτηση με επίκεντρο το Σύνταγμα για το αν και κατά πόσο υπάρχει παραβίασή του και μάλιστα σε βαθμό που όπως λέγεται να απειλείται το δημοκρατικό πολίτευμα, στόχο έχει να ενισχυθεί ένα πλέγμα κάτω από την ομπρέλα της αστικής δημοκρατίας, όπου η τήρηση της νομιμότητας ως μπάλα θα πετιέται από τη Βουλή στην κυβέρνηση, από εκεί στη δικαιοσύνη και τούμπαλιν, με την προσπάθεια ο λαός να μείνει στη μέση ως το μόνιμο κορόιδο του κλασικού παιδικού παιχνιδιού, που νομίζει μάλιστα ότι συμμετέχει σε μια δίκαιη παρτίδα. Άλλωστε, η αστική ιδεολογία και η νομική θεωρία αναγνωρίζουν στο Σύνταγμα το θεμελιακό, τον εκ των ουκ άνευ ρόλο του στη συγκρότηση και άσκηση της κρατικής εξουσίας, όπως αντίστοιχα αποδίδεται συχνά στο αστικό κράτος ο πρωταρχικός ρόλος του για την κοινωνική οργάνωση, η αποφασιστική επίδρασή του στην οικονομία, αντιστρέφοντας επί της ουσίας τη σχέση οικονομίας και πολιτικής. Έτσι το Σύνταγμα προβάλλεται ως το ενιαίο κωδικοποιημένο νομικό κείμενο που περιλαμβάνει τους διαχρονικούς κανόνες με αυξημένη τυπική ισχύ, που διατρέχουν την κρατική οργάνωση και άσκηση της εξουσίας, που προβλέπει τα θεσμικά αντίβαρα για τον έλεγχο ιδίως της λεγόμενης εκτελεστικής εξουσίας με βάση την αστική διάκριση και ορολογία. Θεωρείται σύμβολο της αυτόνομης κρατικής υπόστασης, του έθνους κράτους, δηλαδή του αστικού κράτους, ενώ όπως αναγράφεται σε ένα από τα συγγράμματα του συνταγματικού δικαίου που διδάσκεται στη νομική, αποτελεί το καθοριστικό χαρακτηριστικό του φιλελεύθερου αστικού κράτους, του κράτους δικαίου. Στην πραγματικότητα όμως, όπως αναδεικνύουμε και μέσα από τις σχετικές εκδόσεις της σύγχρονης εποχής και της ΚΟΜΕΠ, το Σύνταγμα αποτυπώνει και ενισχύει τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Ο αστικός κοινοβουλευτισμός, προϊόν της ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, στηρίζει και ενισχύει την εξουσία της αστικής τάξης, τη δικτατορία του κεφαλαίου. Οι τυπικές αρχές της ελευθερίας και της ισότητας είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στο να εξασφαλίζεται η συνένεση και η αποδοχή της καλυμμένης, νόμιμης σε κάθε περίπτωση κλοπής της υπεραξίας. Η τυπική ισότητα που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, αλλά και το ιερό δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία, ουσιαστικά αποτυπώνουν την κεφαλαιοκρατική σχέση. Στην πραγματικότητα λοιπόν το Σύνταγμα στηρίζει και σφίγγει περισσότερο τα αόρατα δεσμά του οικονομικού καταναγκασμού, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Μια ψήφο έχει ο καπιταλιστής, μια και ο εργαζόμενος, νόμιμα ο καπιταλιστής κατέχει μέσα παραγωγής, γι' αυτό και οφείλει στον εργάτη μόνο το μισθό του. Κατ' επέκταση, η καπιταλιστική εκμετάλλευση νομιμοποιείται μέσα από την έκφραση της ελεύθερης βούλησης της λαϊκής ετιμιγορίας. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά ένας άλλος γνωστός συνταγματολόγος που δίδασκε μέχρι πρόσφατα στη νομική της Αθήνας, το Σύνταγμα, διασφαλίζοντας τη δημοκρατική νομιμοποίηση των κυβερνώντων και ξεκαθαρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού, περιορίζει την πιθανότητα ρήξεων.
Είναι χαρακτηριστική η επιδίωξη όλων των αστικών κομμάτων στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση να θωρακιστεί περαιτέρω η πολιτική σταθερότητα, δηλαδή να προχωράει όσο το δυνατόν ανεμπόδιστα το κυβερνητικό έργο, να υλοποιείται ομαλά η κυβερνητική εναλλαγή. Μπορεί να σκεφτεί κανείς, το κράτος δεν οφείλει να παρεμβαίνει και να σταθμίζει δικαιώματα και ελευθερίες του κοινωνικού συνόλου από τη μια και του ατόμου από την άλλη. Και ο νόμος, το Σύνταγμα, δεν πρέπει να προβλέπει τις θεσμικές εγγύησεις εκείνες που θα διασφαλίζουν ότι αυτό θα γίνεται σωστά, αναλογικά και χωρίς να φύγονται θεμελιώδη δικαιώματα. Ότι αν ούτε αυτό δεν γίνεται, δεν πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκαιρη διόρθωση των λαθών, οι ασφαλιστικές δικλείδες, όπως ο αυξημένος κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι ανεξάρτητες αρχές, η προσφυγή στις κάλπες. Όμως, η επιμονή των αστικών δυνάμεων στη συζήτηση γύρω από το Σύνταγμα αποτυπώνει με έναν τρόπο και το ρόλο του που αυτό επιδιώκεται να παίζει όχι μόνο στην νομιμοποίηση της όξυνσης της καταστολής, αλλά και στη διευκόλυνση της ιδεολογικής και πολιτικής χειραγώγησης. Ιδιαίτερα σε συνθήκες που τα διέξοδα του καπιταλισμού εντείνονται και τα βάσανα για τα εργατικά λαϊκά στρώματα δεν έχουν τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία να κρύβεται ο πραγματικός αντίπαλος, η αστική τάξη και το κράτος της που εξελίσσεται και αναβαθμίζει τόσο τα φανερά όπλα του ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, όσο και τις μεθόδους της κρυφής καταστολής, δηλαδή τη χειραγώγηση, ώστε να υπάρχει αποδοχή και ενεργή στήριξη της αστικής τάξης και των συμφερόντων της. Σε αυτό φυσικά συμβάλλει και ο βολικός για την αστική τάξη συνταγματικός διαχωρισμός σε ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αντί τα δικαιώματα να εμφανίζονται ως αυτά που πραγματικά είναι, δηλαδή η νομική πολιτική έκφραση των κοινωνικών αναγκών, και γι' αυτό θα πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όχι μόνο από πλευράς του κράτους αλλά και του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου τελικά να ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες. Κάτι που φυσικά οδηγεί σωστά τη συζήτηση στο ότι για να γίνει αυτό απαιτείται η οικονομία και κατ' επέκταση το κράτος να έχουν ως πραγματικό σκοπό αυτή την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Αντίθετα, ο αστικός διαχωρισμός όχι μόνο νομιμοποιεί τον περιορισμό των δικαιωμάτων, αλλά πηγαίνει πιο βαθιά. Αντιπαραβάλλει το άτομο στην κοινωνία, ενισχύοντας τον ατομισμό και τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας επιπρόσθετες αντιθέσεις μεταξύ των ανθρώπων προκειμένου να κρυφτούν οι ταξικές εκμεταλλευτικές σχέσεις. Ενισχύεται ο λεγόμενος ατομικός δικαιωματισμός, κρύβοντας ότι μήτρα και τροφοδότης του περιορισμού των δικαιωμάτων για την πλειοψηφία της κοινωνίας είναι η καπιταλιστική εκμεταλλευτική σχέση και εξουσία. Ταυτόχρονα, ο διαχωρισμός αυτός που φυλάσσεται σαν κόρη οφθαλμού στο Σύνταγμα καθαγιάζει το αστικό κράτος και το ρόλο του, ως τον απαραίτητο δήθεν ταξικά ουδέτερο εγγυητή της κοινωνικής ειρήνης που οφείλει να σταθμίζει τα συγκρουόμενα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Κατ' επέκταση και υπερηβόητη για τους νομικούς αρχή της αναλογικότητας, εμφανίζεται γενικά στο αστικό δίκαιο, φυσικά και στο Σύνταγμα, ως ασφαλιστική δικλίδα, ως εγγύηση του κράτους δικαίου, προκειμένου να μην εφαρμόζει καταχρηστικά το αστικό κράτος περιορισμού στα δικαιώματα. Όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ακόμα πειραγμένη ζυγαριά, όπου τοποθετούνται τα δικαιώματα και γέρνει συντριπτικά υπέρ των συμφερόντων του κεφαλαίου, με την απαραίτητη συνδρομή φυσικά της δικαιοσύνης που ελέγχει τα ζύγια, κατόπιν πάντα εορτής και σχεδόν πάντα βάζοντας την υπογραφή της ότι δίκαια έγινε η μοιρασιά. Και για να μην πάμε μακριά, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβρη στη βάση αυτή κρίθηκε νόμιμη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η απαγόρευση της συγκέντρωσης για το Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 2020. Στην ίδια κατεύθυνση και η χρήση γενικών όρων, όπως η πολύφερνη προσφάτως νύφη της εθνικής ασφάλειας, αλλά και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, η προστασία της δημόσιας υγείας, λειτουργούν ως νομιμοποιητική βάση όχι μόνο για να εισάγεται πλήθος περιορισμών, αλλά και να ενσωματώνεται πιο πλατιά το δίκαιο της ανάγκης στη νομική κανονικότητα. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια και αποτελεί βασική πλευρά της προετοιμασίας των αστικών τάξεων σε συνθήκες όξυνσης των αντιθέσεων ανόδου του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ακόμα και η επίκληση της αντισυνταγματικότητας σε μια σειρά νόμους του κράτους που μπορεί όντως να έχει βάση και να χρειάζεται προκειμένου να εμποδιστεί έστω προσωρινά η ενίσχυση του αντιλαϊκού νομοθετικού οπλοστασίου, αν προβάλλεται ξεκομμένα από τον πραγματικό χαρακτήρα
χαρακτήρα του συντάγματος, τελικά οδηγεί στην αθώωσή του και στην ενίσχυση του αποπροσανατολιστικού του ρόλου ανεξαρτήτως προθέσεων. Είναι ενωπή ακόμα, για παράδειγμα, η αξιοποίηση του συντάγματος για την νομιμοποίηση όλων των αντιδραστικών μέτρων σε συνθήκες πανδημίας, όπου στο στόχαστρο τέθηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς τα δικαιώματα και οι ελευθερίες. Ταυτόχρονα όμως προωθήθηκε και η αποδοχή του περιορισμού και της καταστολής στο όνομα της αντιμετώπισης του αόρατου εχθρού. Έγινε προσπάθεια να ενισχυθεί η λογική της κοινωνικής ειρήνης, του δήθεν ταξικά ουδέτερου κράτους που λειτουργεί προς όφελος όλων. Την ίδια στιγμή δόθηκε παραπάνω όθηση και στην ενίσχυση του κοινωνικού αυτοματισμού, με αποθέωση της ατομικής ευθύνης, ενισχύοντας έτσι τις αντιθέσεις και τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές μέσα στους κόλπους της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Όλα αυτά φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα και το τελευταίο διάστημα, που προβλήθηκε ως αναγκαιότητα η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός πιο φανερού εχθρού αυτή τη φορά, αυτού που παραβιάζει την εθνική ασφάλεια. Γι' αυτό και παρά τις επιμέρους διαφορές, συνηγορούν όλα τα αστικά κόμματα, μέσα ενημέρωσης, ακαδημαϊκοί, στη διαφύλαξη και ενίσχυση του πλαισίου της μαζικής παρακολούθησης, διαφωνώντας όχι στο αν αυτή είναι νόμιμη, αλλά στον τρόπο που θα υλοποιείται, αποκαλύπτοντας έτσι ότι ο βασικός φανερός εχθρός δεν είναι άλλος από τον εχθρό λαό. Φυσικά, βασική πλευρά του ιδιαίτερου ρόλου του Συντάγματος στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των εργατικών λαϊκών συνειδήσεων είναι και η αρχή της εθνικής λαϊκής κυριαρχίας, που αποτελεί πολύτιμο κρίκο στην προώθηση της εθνικής ενότητας, στην προσπάθεια να εμπεδοθεί ότι το αστικό κράτος και δίκαιο λειτουργεί προς όφελος όλης της κοινωνίας, ελέγχεται από αυτήν και διαφυλάττει τα συμφέροντά της. Έτσι, στις σημερινές συνθήκες ενισχύεται η προσπάθεια οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα όχι μόνο παθητικά να αποδέχονται, αλλά ενεργά να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της αστικής τάξης, μέχρι του σημείου να ματώσουν κάτω από τη δικιά της σημαία όταν αυτό χρειαστεί. Από κοντά και η δικαιοσύνη, που με διαφορά λίγων ημερών, με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικύρωσε την νομιμότητα της απαγόρευσης της συγκέντρωσης του Πολυτεχνείου και την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Ακόμα και η απόφαση του 4ου τμήματος του ΣΤΕ για το ΓΕΜΙΣΟΕ, φυσικά δεν αμφισβήτησε το σκληρό πυρήνα του νόμου, ακόμα και για αυτές τις διατάξεις για το ΓΕΜΙΣΟΕ, την προσπάθεια δηλαδή ελέγχου από το κράτος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον ασφιχτικό περιορισμό της συνδικαλιστικής και κατ' επέκταση της πολιτικής ελευθερίας. Αντίθετα, επεσήμανε υπερβολές και στη βάση της αρχής αναλογικότητας, προσανατολίζοντας τη δικαιοσύνη στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, αλλά και παραπέμποντας την Ολομέλεια για την οριστική κρίση, πετώντας τον Τενεκεδάκη ακόμα παραπέρα. Αποτυπώνεται έτσι και ο ρόλος της δικαιοσύνης στην προετοιμασία της αστικής τάξης, στην επιδίωξή της να δρά προληπτικά σε συνθήκες που οξύνεται όχι μόνο η εμβαστική αντιπαράθεση, αλλά και η αντίδραση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αναδεικνύεται λοιπόν, νομίζουμε, ο βασικός ρόλος του Συντάγματος, ώστε με βάση τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της αστικής τάξης, κάτω από τις προστατευτικές του φτερούγες, να κουρνιάζουν τόσο το κατασταλτικό νομοθετικό οπλοστάσιο, όσο και οι ασφαλιστικές δικλείδες που είναι απαραίτητες, προκειμένου όχι μόνο να διοχετεύεται ανώδυνα η οργή και η αγανάκτηση, αλλά αυτή να αξιοποιείται για την προώθηση είτε των γενικών συμφερόντων της αστικής τάξης, είτε κατά περίπτωση των επιμέρους τμήματων της. Και όλα αυτά βέβαια μέσα στη ζεστή, φιλόξενη φωλιά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ταυτόχρονα αθωώνουν και αθωώνονται τόσο για την ενίσχυση της καταστολής, όσο και τη συμβολή τους στο βάθεμα της ιδεολογικής χειραγώγησης, στην ενίσχυση της προσπάθειας της αστικής τάξης να παρεμβαίνει μαζικά και από νωρίς ακόμα και στη σκέψη. Γίνεται, νομίζουμε, φανερό ότι το αστικό σύνταγμα δεν μπορεί να διαρρήξει τα όρια της αστικής εξουσίας, ούτε να αποτελέσει μοχλό για την άνοδο του κινήματος, κρίκο στο δρόμο του κοινωνικού μετασχηματισμού, όπως προβάλλουν διάφορες δυνάμεις.
Χρειάζεται να ορθωθεί μέτωπο απέναντι σε αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια της αστικής τάξης και των οπορτουνιστικών δυνάμεων να συσκοτήσουν τον πραγματικό χαρακτήρα του αστικού συντάγματος. Να εγκλωβίσουν τη δυσαρέσκεια της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στις μηλόπετρες του κοινοβουλευτισμού και της προοδευτικής διακυβέρνησης. Κατ' επέκταση, οι πάλι για την υπεράσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών, για την κατάργηση των αντιδραστικών νόμων, η πίεση για την ομοθέτηση μέτρων ανακούφισης, για να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται την ίδια στιγμή να αποκαλύπτει τον ταξικό χαρακτήρα του συντάγματος, των νόμων, του κράτους. Η πάλι για την υπεράσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι υπόθεση του εργατικού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας, της νεολαίας των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Συνδέεται άρρηκτα με την πάλι για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε κάθε χώρο δουλειάς και στη γειτονιά, στις δικαστικές αίθουσες και στα αμφιθέατρα. Σε αυτή την πάλι δεν περισσεύει κανείς, δεν χωρά αναμονή. Όλοι μαζί, κάθε προοδευτικός δικηγόρος, νομικός, νέος επιστήμονας, κάθε εργαζόμενος στον χώρο της δικαιοσύνης, διεκδικώντας τις ανάγκες μας, καταθέτοντας τις γνώσεις μας στην υπηρεσία της κοινωνικής πλειοψηφίας, έχουμε τη δύναμη να ανοίξουμε το δρόμο για τις λεωφόρους του μέλλοντος, για την κοινωνία που το δίκαιο και η δικαιοσύνη, με μάτια ορθάνυχτα, θα στηρίζει και θα υπερασπίζεται την κοινωνική πρόοδο, τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Ευχαριστώ.